Είναι λοιπόν ένας τύπος αυτής της εκκλησίας το μοναστήρι. Είναι μία ολόκληρη εκκλησία. Είναι μία σύναξη αυτής της εκκλησίας. Επομένως ο γέροντας, ο ηγούμενος, είναι εις τον τύπον του Θεού. Είναι εις την θέση του Χριστού. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν την παράταξη των Αγίων. Είτε ζουν είτε δεν ζουν. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το μοναστήρι. Και επομένως ο γέροντας είναι το ορατόν στοιχείο του μυστηρίου που κρύβει τον αόρατον παράγοντα, τον Θεόν και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το οποίο δεν φαίνεται αλλά νοείται. Αφού λοιπόν είναι τόσο μυστηριακή και τόσο σπουδαία η ζωή καταλαβαίνετε τον ενός γέροντος, σημαίνει ότι αυτός είναι και ο χειραγωγός, είναι ο πλάστης αυτών των ανθρώπων που θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και του, και του Χριστού. Ο γέροντας επομένως δεν έχει σκοπό μόνον το φαγητό, τις καθημερινές ανάγκες της αδελφότητος, ό,τι υλικό χρειάζεται. Προπάντων όμως είναι αυτός που μυσταγωγεί τας ψυχάς για να μπορέσουν να οδηγηθούν μέχρι την τελειότητα της μυστικής ενώσεως με τον, με τον Θεό. Διότι, όπως καταλάβατε, είναι μια πολιτεία ένα μοναστήρι. Είναι μια κοινωνία αληθινή. Είναι η κοινωνία του Παραδείσου. Είναι η κοινωνία της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η κοινωνία όλων των Αγίων. Στην οποία ο κάθε πιστός, ο κάθε μοναχός εν προκειμένου, έχει απόλυτα δικαιώματα εις την ζωή του Χριστού. Αλλά και ο Χριστός έχει απόλυτα δικαιώματα εις την κάθε ψυχή. Και σιγά σιγά να τον πάρει τον μοναχό, να τον αναγάγει ας πούμε, να του δώσει τη χάρη του Θεού, γιατί τα πάντα τα κάνει η χάρη μέσα στην μυστική ζωή, ώστε όχι απλώς να είναι ένα προσδοκόμενος ο Χριστός, αλλά να γίνει και ένας προσφωνούμενος, να μάθει να φωνεί τον διδάσκαλον, τον Κύριον ο μοναχός, να έχει την οικειότητα, την φιλίαν όπως ακριβώς την είχε ο Αποστολικός χορός. Και τελικώς με όλων αυτών των καθημερινών κόπων των δικών του και όλο το σκύψιμο της Παναγίας Τριάδος επάνω στο μοναστήρι να επιτευχθεί το άλλο, η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως συμπεριπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου, δηλαδή να κοιμάται μαζί με τους μαθητάς, με τους μοναχούς, να σηκώνεται, να περιπατεί, να είναι μια πλήρης κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Έτσι, ο γέροντας στην πραγματικότητα είναι αυτός που δίνει τα χέρια του, τα οποία παριστάνουν τον μαθητήν των μοναχών εις τον Κύριον, αυτός ο οποίος κατεβάζει τον Χριστόν και ενοποιεί αυτά τα διεστώτα, τα ουράνια και τα επίγεια και τα κάνει να γίνεται ένας αληθινός χορός. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός και αυτή είναι η αίσθηση περί του γέροντος που έχουν οι μοναχοί. Γι' αυτό και υπάρχει η πειθαρχία, η υπακοή που βλέπετε. Υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτό το δόσιμο, αυτή η εμπιστοσύνη που δεν παρέχεται εις τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς εις τον Χριστόν. Έχουν όλη την αίσθηση αυτή, την μυστηριακή και την μυστική που γίνεται ανάμεσά τους. Διότι αυτός είναι όχι ένα πρόσωπο σημερινό για το μοναστήρι, αλλά είναι αυτός που βγαίνει μέσα από το ποτάμι της παραδόσεως της Ορθοδόξου. Είναι αυτός που εκπηγάζει μέσα από το τρέξιμο του Παναγίου Πνεύματος. Όσοδήποτε και αν είναι άνθρωπος εκείνος, καταργείται με η αίσθηση της ανθρωπότητος μέσα στο μοναστήρι. Βιήμεν αληθινά, πλήρως, ζωντανός άνθρωπος. Αλλά είναι εκείνος που προσλαμβάνεται από τον Θεό. Και επομένως δεν έχει την βίωση ενός παρόντος κόσμου, αλλά ενώ περιπατεί στην γη κατά κάποιον τρόπο
νιώθει ότι η κεφαλή του είναι στον ουρανό, ότι βιεί των ουρανών, ότι βιεί των θεών.